Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας του Ενίσποντο, τον κύριο Κρόκο. Coach, δυστυχώς η μπάλα τιμώρησε στο τέλος. Ο Ενίσποντος έχασε φάσεις, έχασε και με τον Μπέτσα και με τον Πάνου κάποιες φάσεις. Η μπάλα δυστυχώς τιμώρησε στο τέλος. Δύο λόγια για το μάτς και για τη συνέχεια. Ναι, αυτό που είπες εσύ, όταν δέχεις ένα γκολ στο 90, δεν έχει καλύτερο γκολ από ένα παιχνίδι. Προσεγγίσαμε πολύ καλά, ήμασταν πολύ καλοί στον πρώτο ημίχρονο. Αλλά όταν ένα παιχνίδι δεν το καθαρίζεις, και όταν βάζεις ένα γκολ και δεν το καθαρίζεις, και από το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να γίνει και 2-0. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες για το πρώτο ημίχρονο να το καθαρίσουμε το παιχνίδι. Δίνει το δικαίωμα, το είπαμε στον πολιτήρα στο ημίχρονο, δίνει το δικαίωμα στην άλλη ομάδα να πιστέψει. Από τη στιγμή που είναι κοντά στο σκορ, αυτό και έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Αγωνάρη πάτησε καλύτερα, πίστεψε. Έχασε ευκαιρίες, αλλά χάσαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες πάλι να καθαρίσουμε το σκορ. Και η μπάλα, όπως είπες, τιμωρεί και δεχτήκαμε το γκολ στο τελευταίο λεπτό. Τι να πω, είναι το καλύτερο για μας. Όταν συνέδρα σου δύο αγώνες τώρα, ανησυχάσει, αλλά δεν έχει κερδίσει κιόλας. Συνέδρα σου πρέπει να τα παίρνει στα παιχνίδια. Και ειδικά με τέτοιες ομάδες για να κοιτάξει με αισιοδοξία περισσότερο το μέλλον. Το μέλλον της ομάδας με τα αποτέλεσμα με αυτή την ισοπαλία στο τέλος θα είναι λίγο δύσκολο και πόδινο για τους, γιατί υπάρχει μια νεανικό ρόστερ στην ομάδα. Ο Ενίσποντος πλέον στηρίζεται σε παιδιά νεαρής ηλικίας, τα οποία ευελπιστούμε και για την ομάδα να μην τα πάρει από κάτω ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δύο λόγια για το ρόστερ και τη συνέχεια. Αυτό το έχω πει από το καλοκαίρι. Κάνα μια ριζική αλλαγή, μια ριζική ανανέωση. Εντάξει, έχουν φωνάζει ότι δεν πρέπει τα παιδιά αυτά να απογοητευτούν, να φαρτίζουν το ποδόσφαιρο, να παίζουν, να μαθαίνουν ανεξαρτήτως από το δέσμα τους. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις να κάνεις τέτοια πράγματα όμως, σου πει και πού μόνο είναι, που να έρθουν και ήττες, να έρθουν και τα αποτελέσματα αυτά. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να διαχειριστούμε όλο αυτό. Να πάνε και τα παιδιά πάνω τους και να μην, να μην πάρουν το βάρος αυτό και να συνεχίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Βλέπουμε το πρωτάθλημα πάλι από τη μέση και κάτω. Είναι πολλές ομάδες εκεί πάνω κάτω και στο βαθμολογία, πάνω κάτω τα ίδια. Πιστεύω ότι ο Μούτρος και αυτός που προσεγγίζει καλύτερα τα παιχνίδια. Κότς, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Με είχε επαναπόλυτη συνέχεια του παράδειγματος. Να είσαι καλά.